η παρέα μας θα στάνει και οι φίλοι θα βρεθούν. Αυτή είναι η δουλειά μας, τα Monsters να σωθούν. Πάμε μαζί στο Monster High κι όπου πάει. Να έρθουν όλα τα Monsters μες στο σχολείο αυτό. Μικρά μεγάλα Monsters, ευπρόσδεκτα όλα εδώ. Πες στο Monsters στην παρέα. Για να δούμε. Abominable. Παρούσα. Οπερέτα. Εδώ είμαι, κύριε. Γκίλ. 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 Συγγνώμη, κύριε Δράκουλα. Έκανα εξάσκηση στο διαλογισμό μου. Δηλαδή, είσαι εδώ. Είμαι εδώ σωματικά, ναι. Αλλά ρωτήστε τον εαυτό σας. Είναι κανείς από εμάς τα αλήθεια εδώ? Από εδώ και πέρα, τι λες να το κάνεις αυτό κάπου αλλού και όχι εδώ? Ει, Βίνους, θα έρθεις το βράδυ για τη βραδιά κοριτσιών? Φυσικά, Δρακουλώρα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε σνακ και μουσική και... Και θα ξενυχτήσουμε όλο το βράδυ. Ω, Κλείο, πάντα λες πως θα ξενυχτήσεις όλο το βράδυ και πάντα είσαι η πρώτη που κοιμάται. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Περίμενε και θα δεις. Η Κλείο Τενάιλ θα δει την ανατολή του ήλιου. Αυτό είναι καινούργιο ρεκόρ. Γεια σας. Με ακούει κανείς? Τρίσα, μα το μάνστερ εσύ είσαι. Ευχαριστώ τη μητέρα γη. Η γύρη δούλεψε. Χαίρομαι που σε βλέπω, Βίνους. Τρίσα, είναι όλα εντάξει? Όχι. Πρόκειται για τη Θόρνα. Σε καλώ γιατί θέλω βοήθεια από τους φίλους σου που μου έχεις πει. Πώς λέγονται? Μάνστερ παρέα! Η Τρίσα ζει σε έναν όμορφο κήπο με την αδερφή της τη Θόρνα. Είναι οι προστάτηδες και οι φύλακες του κήπου. Όχι, όχι. Μπορείς να πάρεις το πρώτο κομμάτι. Η πρώτη που κοιμάται στο πιτζάμα πάρτι. Κάθε φορά. Κλειό! Τι έγινε? Αυτή είναι η Τρίσα. Λέει πως θέλει βοήθεια από τη Μάνστερ παρέα. Άρα έχει ακούσει για τη Μάνστερ παρέα. Επιτέλους είμαστε διάσημες. Λοιπόν, τι θέλει, ένα αυτόγραφο ή κάτι ανάλογο? Θέλω να σταματήσετε την αδερφή μου για να μην καταστρέψει τον κήπο. Δεν καταλαβαίνω. Η Θόρνα με βοηθούσε να φροντίζω τον κήπο για εκατοντάδες χρόνια. Αλλά μετά, πριν από λίγες μέρες, έβγαλε τις ρίζες της και έφυγε. Είπε πως θέλει να κάνει τον κήπο μας να εξαφανιστεί. Να πάρει, αυτό είναι απέσιο. Συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά Βίνους, μπορείς εσύ και η Μάνστερ παρέα να βρείτε την αδερφή μου και να μάθετε τι ετοιμάζει? Μην ανησυχείς, Τρίσα. Θα βρούμε την αδερφή σου και θα μάθουμε τι συμβαίνει. Θόρνα, έξω το μόνστρο! Εκεί είναι. Ναι, τα κατάφερα. Κόκκινη γύρι. Επιτέλους μπορώ να κάνω το φυτό μου να ανθίσει. Κόκκινη γύρι. Φτιάχνει κόκκινη γύρι. Όχι, όχι κόκκινη γύρι. Οτιδήποτε άλλο εκτός από κόκκινη γύρι. Τι είναι η κόκκινη γύρι? Αποσυνθέτει οποιοδήποτε φυτό ακουμπήσει. Λέτε να μας είδε? Γεια σου, πρέπει να είσαι η Θόρνα. Βίνους. Θόρνα, αν η Τρίσα μάθει πως ανακατεύεσαι με την κόκκινη γύρι... Η Τρίσα δεν θα το μάθει, γιατί δεν θα πάτε πουθενά. Αγόρι ψάρι! Τι είναι αυτό? Γεια σου, Άμπι. Καλώς ήρθες στο ζεν κήπο μου. Τι είναι ο κήπος ζεν? Είναι σαν κήπος με παντζάρια? Όχι. Κάθεσαι και κάνεις διαλογισμό. Δες, έτσι. Πώς σου φαίνεται? Νομίζω πως φαίνεσαι αδύναμος και βάλω τους εχθρούς σου. Έλα, δοκίμασε το. Στο υπόσχομαι θα σου αρέσει. Κάθομαι, κλείνω τα μάτια μου, είμαι σκεπτική. Περίμενε. Κάτι βλέπω.
Ναι, νομίζω πως τα κατάφερα. Είχες δίκιο, αγόρι ψάρι. Ο κήπος σου είναι πολύ χαλαρωτικός. Hey, κορίτσια! Νομίζω πως έχω μια ιδέα για να βγούμε από αυτό το κλουβί. Ξέρει πως οι υπόλοιπες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, έτσι? Εντάξει, είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι κάτω. Ας πάμε ήρεμα και αργά πριν η Θόρ να καταλάβει. Το κατάλαβε. Νέο σχέδιο. Πάμε γρήγορα. Γεια σου. Πρέπει να είσαι η Τρίσα. Εντάξει, τα καλά νέα είναι πως βρήκαμε την αδερφή σου, τη Θόρνα. Και μετά μας κλείδωσε σε ένα κλουβί. Αλλά εκτός από αυτό θα έλεγα πως ήταν πολύ παραγωγική η πρώτη συνάντηση. Η Θόρνα βρήκε πως να φτιάχνει κόκκινη γύρι. Ω, Θόρνα, όχι. Έχει φτιάξει ήδη αρκετή για να καταστρέψει ολόκληρο τον κήπο. Μάνστερ παρέα, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε τη γύρι με γύρι. Συγγνώμη, είναι δύσκολο να ελέγξεις πως θα φτιάξεις τη σωστή γύρι. Δοκιμάστε αυτό. Είναι απίστευτο! Περίμενε, Βίνους, γιατί έρχονται τα μάνστερς του κήπου. Ατσού! Hey! Τι κάνεις? Προσπαθώ να κάνω διαλογισμό. Το ξέρω. Φαίνεται να είναι πολύ βαρετό. Αλλά προσπάθησα και ανακάλυψα πως είναι μόνο λίγο βαρετό. Εντάξει, και πώς γίνεται? Κάθεσαι και κάνεις ό,τι μπορείς για να αδειάσεις το μυαλό σου. Κανένα πρόβλημα. Έχεις δίκιο, Γκίλ! Ο διαλογισμός είναι τέλειος! Είσαι πολύ καλός αυτό! Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, Θόρνα! Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εξάλλου το σχέδιο είναι ήδη σε εφαρμογή. Τίποτα δεν θα το σταματήσει. Εκτός από τη μάστερ παρέα του κήπου! Σωστά! Μπορούμε να πετάξουμε! Και πόσο φοβερά είναι αυτά τα φτερά, δεν λέγεται! Σοβαρά μιλάω! Σταματήστε τις! Αμυλαβούτε! Τώρα, Τρίσα! Σε έπιασα! Ευχαριστώ, φίλη μου! Θα σου δείξω μια από τις αγαπημένες μου κινήσεις! Εδώ πίσω! Hey, εσύ! Πάρε αυτή! Και αυτή! Ωραία! Ακόμα έχω αρκετή κόκκινη γύρι για να καταστρέψω 10 φορές τον κήπο! Κόμψε! Γιατί το έκανες, Θόρνα? Γιατί προσπάθησες να καταστρέψεις τον όμορφο κήπο μας? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις ρίζες μου φυτεμένες στο ίδιο μέρος. Ήθελα να εξερευνήσω, να δω τον κόσμο. Να μάθω τι άλλο υπάρχει εκεί έξω πέρα από τον κήπο. Ω, είναι φανταστικά! Πρέπει οπωσδήποτε να πας στο Μιλάνο αυτή την εποχή. Μάλλον δεν βοηθάω, έτσι δεν είναι? Αν θες να πας να δεις τον κόσμο... Πήγαινε να δεις τον κόσμο. Δεν μπορώ να σε αφήσω εδώ να προστατεύεις τον κήπο μόνη σου. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνη σου. Δεν θα είμαι μόνη μου. Αν χρειαστώ βοήθεια, μπορώ να καλέσω τη μάνστερ παρέα του κήπου. Και αν εμείς χρειαστούμε βοήθεια σε κάποιο τεστ βοτανολογίας, θα καλέσουμε την Τρίσα. Ευχαριστώ, αδερφή μου. Ευχαριστώ, κορίτσια. Η Βίνους είχε δίκιο.
Είστε φανταστικές! Γεια σας, Τρίσσα! Καλέσαμε! Monster High, έξω το μόνστρο! Νομίζεις πως μπορούμε να ξαναδοκιμάσουμε τα φτερά της πεταλούδας? Αυτό είχε πολύ πλάκα! Φυσικά! Είναι πολύ απλή! Παίρνει 12 γραμμάρια μάλλον, πια! Μια ανοιχτή ουσιά! Γκιλ, είσαι καλά? Γιατί να μην είμαι καλά? Είμαι στο ζεν κήπο μου. Νομίζω πως είναι έτοιμος να σκάσει. Hey, Γκιλ, ο ζεν κήπος σου φαίνεται ωραίος. Αλλά μόλις γυρίσαμε από ένα μέρος που μπορεί να το βρεις ακόμη πιο ήρεμο. Στο Μάστερ στην παρέα.